Το Ντουμπάι σας περιμένει. Μην κάνετε απλώς ένα ταξίδι. Ζήστε το. Ζήστε το. Γεια σου Νικόλα μου. Είσαι καλά? Σήμερα... Είναι σαν το του κρατικού καναλιού. Κάθε φορά μου σε θεωρώ το αξί, αλήθεια. Χωρίς κάτι διαφορετικό, αλλά όλα πάω σου στο καμίς. Πάρα πολύ βρε Νικόλα μου. Για να μας πεις τι θα έχουμε σήμερα. Σήμερα θα φτιάξουμε φαλάφε, έτσι μου έλειω στο κλίμα της εποχής. Ωραία, ωραία. Ξεκινήσαμε τα νηστίσιμα μας και θα φτιάξουμε φαλάφε. Έτσι και εγώ νηστεύω. Πάμε στα υλικά μας. Ωραία, δύο ποτήρια ρεβίθια να μουγιάσουν σε νερό τουλάχιστον για 4 ώρες. Ένα ποτήρι κουτσά να μουγιάσουν επίσης σε νερό τουλάχιστον για 4 ώρες. 6 σκελίδες σκόρδο, μικρές σκελίδες ή 3 μεγάλες. Ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο. 5 γραμμάρια αρτισιά. Έχουμε αρκετά υλικά έτσι. Έχουμε όλα υλικά. Εύκολα υλικά. 5 γραμμάρια κόγιανδρο ξηρό. Ένα ποτήρι μαϊτανό ψιλοκομμένο. Ένα ποτήρι κόγιανδρο φρέσκο πάλι ψιλοκομμένο. 5 γραμμάρια πάπρικα, 10 γραμμάρια baking powder. 1 λίτρο λάδι θα χρειαστούμε για το τηγάνισμα, αραβικές πίτες, ντομάτα, αγγούρι και ταχίνι για το σερβίρισμα. Πολύ ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Εύκολη συνταγή και γρήγορη. Όπως είπαμε, έχουμε μουγιάσει τα ρεβίθια και τα κουκιά, τα οποία θα τα ρίξουμε σε ένα πλέντερ ή αν έχουμε ακόμη καλύτερα μηχανή του κυμά. Θα ρίξουμε μέσα όλα τα μπαχαρικά τα οποία θα χρειαστούμε. Τα έχω βάλει, έχω αρτισιά, ο κόγιανδρος, η πάπρικα και επίσης θα ρίξουμε... Πες μου ξανά τι τα έχεις κάνει, τα ρεβίθια και τα κουτιά. Τα έχω μουγιάσει σε νερό τουλάχιστον για 4 ώρες. Α, δεν τα έχεις καθόλου ψήσει. Όχι, ωραία. Καθόλου ψήσει. Κόγιανδρο και κρεμμύδι ψιλοκομμένο, τα ρίχνουμε και αυτά μέσα. Γιατί δεν τα βράζουμε? Επειδή θα ψηθούν όταν θα τα τηγανίσουμε. Εντάξει. Και θα πάρω φύλλα από μαϊτανό και από κόγιανδρο. Έχω αφήσει μόνο υλικό πίσω, τον baking powder, το οποίο θα το βάλουμε στην πορεία. Τέλεια. Ωραία. Μαϊτανό και κόγιανδρο μπόλικα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα φαλάφε, μ' αρέσουν πάρα πολύ οι κολοκυθοκεφτέδες και θέλω να τους δείξουμε γιατί τώρα που κάνουμε νηστείες, που έχουμε νηστείες, είναι πολύ πολύ σημαντικό να δείχνουμε εναλλακτικές συνταγές και νόστιμες συνταγές για τον κόσμο. Είναι πολύ εύκολη αυτή η συνταγή για τα φαλάφε. Ωραία. Βλέπεις ότι δεν είναι άγνωστα υλικά, αλλά ούτε και δύσκολα για να τα βρούμε. Πολύ ωραία. Και είναι υλικά τα οποία μπορεί να τα έχουμε και στο σπίτι. Βάζω αλάτι και πιπέρι. Ωραία. Μάλιστα. Και αλατάκι. Και κλείνουμε. Κλείνουμε, χτυπάμε. Επειδή το έχω έτοιμο το μείγμα, δεν χρειάζεται να το χτυπήσουμε τώρα. Απλά βάλαμε όλα τα υλικά. Εντάξει, ωραία. Το χτυπάμε και είναι έτοιμο. Και θα έχουμε αυτό το μείγμα μας θα είναι αυτό που αν μπορούμε να το δείξουμε. Τέλεια, αυτό. Αυτή τη σπατουλίτσα. Ωραία. Μπορούμε να το δείξουμε. Ναι, θα το δείξουμε. Ωραία. Θα το δείξουμε. Να το εδώ πέρα. Εδώ είμαστε. Αυτό. Ωραία. Με ένα εργαλείο, θα προσθέσουμε στο τέλος μας τον baking powder και με ένα εργαλείο ειδικό για τα φαλάφε, με ένα κουτάλι. Βέβαια μπορούμε να τα πλάσουμε και στο χέρι, γιατί βλέπεις ότι είναι αρκετά σφιχτά. Με αυτή τη σπατουλίτσα που είχες δει πριν, μάλιστα, κλείνουμε. Αυτό που κάνουμε είναι να το αφήσουμε μπροστά. Α, πολύ ωραίο πράγμα είναι αυτό. Τι ωραία. Θέλω και εγώ τέτοιο μηχάνημα. Να σου φέρω ένα δώρο στα γενέθλια σου. Πού είναι τα γενέθλια σου? Στα γενέθλια μου, όχι στα φαλάφελ. Να στα φτιάχνω εγώ στα γενέθλια σου, που να έχεις το εργαλείο για να φτιάξεις εσύ. Εντάξει. Δεν είναι μακριά τα γενέθλια μου, άρτιο είναι. Α, κοντά είμαστε. Ωραία. Λοιπόν, και τηγανίζουμε σε καυτολάδι. Καυτολάδι. Ωραία. Ωραία. Αυτό που πετυχαίνουμε με αυτό το τηγάνισμα είναι να γίνει η κρούστα έξω, να είναι crunchy τα φαλάφελ μας. Και μέσα θα είναι μαλακάκια φρούλια λόγω του baking powder. Ωραία, έχεις καθόλου έτοιμα να μας δείξεις, Νικόλα μου? Θα αφήσω αυτά να ψηθούν έτσι για πολύ λίγο. Ωραία. Μέχρι να ετοιμάσουμε και τη σαλάτα τη συνοδευτική. Ωραία, γρήγορα, γρήγορα. Έχω ψήσει λίγες πιτούλες. Μάλιστα. Θα ψηλώσω και την φωτιά μου έτσι να ψηθεί πιο γρήγορα. Θα ρίξω πιτούλες στο πιάτο. Και αυτό που θα κάνουμε θα γαρνίρουμε με απλή σαλάτα, ντομάτα, αγκουράκι. Και θα τα πασπαλίσουμε με ταχύνι. Μέχρι να κόψουμε και τη σαλάτα θα ψηθούν και τα φαχίτας μας. Τέλεια. Τα φαλάφελ μας. Ναι, τα φαχίτας. Φαχίτας. Καλά, εντάξει. Δεν είναι πολύ μακριά. Ο ένας στο Μεξικό και ο άλλος στο... Ξεκινάμε από φά. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, επειδή φτάνουμε στο τέλος, πέσανε και οι τίτλοι τέλους.
Δείξε μας λίγο πώς θα σερβίρεις. Έτσι, θα ρίξουμε στο πιάτο ντομάτα και αγγούρι. Και θα βάλουμε από πάνω τα φαλάφελ μας. Και ντοματούλα. Και θα ρίξουμε πάνω την ταχύ μας στο τέλος. Ωραία. Τέλος στο τέλος, θα βάλουμε την ταχύ. Τέλεια. Αν έχουμε ακόμα ένα λεπτό που μπορεί να το έχουμε. Όχι, φτάνουμε μέχρι τους τίτλους. Ωραία. Μπορείς αν θέλεις να το τελειώσεις, Νικόλα μου. Να δω αν είναι ψημένα. Αν δεν είναι ψημένα, όχι, δεν είναι. Ωραία, δεν πειράζει. Έχουμε το... Καταλαβαίνουμε ότι από πάνω ακριβώς θα μπει και το φαλάφελ. Ωραία. Πόση ώρα θέλει το φαλάφελ? Θέλει περίπου 3 με 4 λεπτά. Περίπου 3 με 4 λεπτάκια. Έχω βάλει και την ταχύ και μένει μόνο να βάλουμε το φαλάφελ. Προσθέσουμε το φαλάφελ. Ακριβώς. Υπέροχα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικόλα μου. Να είσαι καλά. Καταλαβαίνουμε πόσο ωραίο είναι το πιάτο. Βεβαίως το φαλάφελ θέλει 3-4 λεπτάκια ακόμη. Δεν έχουμε εμείς αυτά. Γι' αυτό σε ευχαριστούμε πολύ. Αναμένουμε να δούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα δείχνουμε έτσι και όλες τις συνταγές πλέον. Βέβαια, ναι, εννοείται. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε και εσάς πάρα πολύ. Αύριο με το που ξεκινήσει η εκπομπή θα δώσουμε βεβαίως και το quiz μας. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Μπείτε σιγά σιγά στο ρυθμό. Ξεκίνησε η εβδομάδα. Μην το καθυστερείτε. Μπείτε στο ρυθμό και απολαύστε την. Φιλιά πολλά. Μες στον καθρέφτη, η νύχτα πέφτει.